Μιλάμε για τον ίδιο τον Κολοκοτρώνη. Τότε ο Κολοκοτρώνης για πρώτη φορά γνωρίζει την εταιρεία το 1804. Πρώτα μου την είπε ο Πάγκαλος, λέει, μετά ήρθε ο Αριστίδης ο Παπάς και μετά μου έφερε γράμμα από τον Υψηλάντη ο Αναγνωσταράς. Ποια εταιρεία γνώρισε το 1804, αυτή που ιδρύθηκε το 1814 κάπου στην Οδυσσό? Προφανώς λοιπόν μιλάμε για μια άγραφη ακόμα ιστορία η οποία βασίζεται εν πολλής στο αφήγημα του Ξάνθου και στο αφήγημα του Φιλίμωνα. Ειδικά ο Ξάνθος έχει εξαιρετικά μεγάλες ανακρίβειες, εμφανίζεται στην πολιτική σκηνή της Φιλικής μόνο περίπου στο 17-18. Έγινε γνωστός ακριβώς για εκείνο το περίφημο ταξίδι στον Καποδίστρια, ένα ταξίδι το οποίο περιέργως απέφυγε να κάνει ο Τσακάλοφ, ίσως γνωρίζοντας περισσότερα πράγματα από τον Ξάνθο. Ο Καποδίστριας όταν φτάνει το 19, μετά από τόσα χρόνια στην Κέρκυρα, στην πραγματικότητα έρχεται να βάλει τη σφραγίδα του ως ηγέτης της επαναστατικής διαδικασίας. Μάλιστα. Η περίφημη εγκύκλειος προς τους Έλληνες, καλυμμένη μέσα από την Ορθοδοξία, προκρίνοντας την αιγίδα του Πατριαρχείου, αλλά στην πραγματικότητα λέγοντας ότι εγώ θέλω εκείνον τον ιερωμένο ο οποίος θα οδηγήσει στην εθνική, αν θέλετε, στην πολιτική χειραφέτηση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο Καποδίστριας χονδρικά είναι μέρος όλης αυτής της διαδικασίας και θα έλεγα ότι πρακτικά ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό σε σχέση με την, αν θέλετε, πρωτοβουλία στις ηγεμονίες. Νομίζω όμως ότι ήταν σε απόλυτη συμφωνία με τον Καποδίστρια. Έχουμε ντοκουμέντα που λένε έλαβε διαταγή να κινήσει ο Υψηλάντης. Ο Υψηλάντης ήταν η αναγκαστική κίνηση, επειδή ο Καποδίστρας δεν μπορούσε να αναλάβει για τους λόγους που όλοι ξέρουμε. Κατάλαβε ο Καποδίστρας εκεί γύρω στα 1817, το 16 κυρίως, αλλά το 17 οριστικά, ότι δεν υπήρχε περίπτωση ο Αλέξανδρος να κάνει οτιδήποτε. Η πρωτοβουλία λοιπόν δεν θα ερχόταν από τον Αλέξανδρο. Θα ερχόταν από την Ελληνική Επανάσταση. Ακριβώς αυτό έκανε ο Καποδίστριας και αυτό προετοίμασε να έρθει η Ελληνική Επανάσταση, να αναγκάσει πλέον τη Ρωσία να μπει στο παιχνίδι, έτσι ώστε πλέον οι άλλες δυνάμεις να θεωρήσουν μια αναγκαιότητα την ελληνική χειραφέτηση. Γι' αυτό λέμε ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν απέτυχε. Η Ελληνική Επανάσταση πέτυχε. Και πέτυχε ήδη ακριβώς επειδή επέβαλε στρατιωτικά την παρουσία της. Η Επανάσταση ανέτρεψε αυτά που είχαν συμφωνηθεί στη Βιέννη. Άνοιξε πάλι το ανατολικό ζήτημα ακριβώς γιατί έγινε η Επανάσταση και ακριβώς γιατί επέτυχε στρατιωτικά η Επανάσταση σχεδόν εναντίον κάθε διεθνούς παράγοντα.